Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη μηχανή του χρόνου που παίζει με τα ρολόγια και βάζει τους δείκτες σε σταθμούς, ημερομηνίες και πρόσωπα που συγκίνησαν. Απόψε θα μιλήσουμε για τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον αγαπημένο πρωταγωνιστή, τον gentleman που όταν χρειάστηκε δεν είχε πρόβλημα να τσαλακωθεί. Η ζωή του λοιπόν πέρασε μέσα από πολλά κύματα και ίσως αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του να έχει υποτιμηθεί. Είχε μια έντονη καλλιτεχνική πορεία αλλά και μια περιπετειώδη πολιτική δράση μέσα από την τέχνη του. Βρέθηκε αντιμέτωπος με το πολιτικό σύστημα της δεκαετίας του 60 και συνελήφθη. Κρατήθηκε στην αστυνομία, ακόμα και κακοποιήθηκε. Μια άγνωστη ιστορία την οποία θα δούμε. Θα δούμε ακόμα πώς βρέθηκε δίπλα στο βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, πώς έγινε φίλος με τον αγωνιστή Μανώλη Γλέζο, τον άνθρωπο που κατέβασε στα χρόνια της κατοχής τη σβάστικα από την Ακρόπολη και το 1959 κατηγορήθηκε από τις αρχές ως κατάσκοπος. Εδώ τον βλέπουμε στη φωτογραφία αρχείου να του περνούν τις χειροπέδες. Πρόκειται για μια φωτογραφία από τη δίκη του. Τότε λοιπόν, τα Χριστούγεννα του 60, ο Αλεξανδράκης ευνηδιάζει τους πάντες όταν καλείται από τον τύπο να κάνει μια τυπική ευχή για το νέο έτος και απάντησε: «Θα ήθελα να κάνω Χριστούγεννα μαζί του. Για μένα», λέει, όπως βλέπουμε στο δημοσίευμα, «ο Γλέζος είναι σύμβολο». Η μηχανή του χρόνου θα κάνει πολλά άλματα στις δεκαετίες. Ένα πολύ μεγάλο άλμα θα μας φέρει σε μια φωτογραφία των Αλεξανδράκηδων στην Τσαρική Ρωσία. Αυτή είναι η φωτογραφία. Πριν εγκαταλείψουν βεβαίως κακήν κακό στη χώρα μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων. Στη φωτογραφία ο παππούς, η γιαγιά και τα άλλα παιδιά και ο πατέρας του Αλέκου είναι το παιδί στην άκρη-άκρη αριστερά. Άφησαν πίσω τους τεράστια περιουσία και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας σιτηρών. Αυτό είναι λοιπόν το εργοστάσιο του παππού του Αλεξανδράκη στην Τσαρική Ρωσία. Νέες πτέρυγες είχαν αναγερθεί και επιχείρηση ήκμαζε. Η Οκτωβριανή Επανάσταση όμως έβαλε τέλος στη δραστηριότητα αυτή. Στην Αθήνα τώρα η οικογένεια συνεχίζει τη ζωή της με όλους τους κανόνες της αριστοκρατίας και στις 27 Νοεμβρίου γεννήθηκε ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Μεγάλωσε με την κουλτούρα μιας μεγαλοαστικής οικογένειας, καθώς καθημερινά από το σπίτι του περνούσαν διανοούμενοι γλύπτες, ζωγράφοι, συγγραφείς, όλος ο καλός ο κόσμος. Όταν τελείωσε το σχολείο, πήρε τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσει το δρόμο της υποκριτικής και γράφτηκε στη δραματική σχολή του Βασιλικού Θεάτρου. Στην πρώτη μεγάλη έξοδο, στο κοινό, γίνεται το πρόσωπο της ημέρας. 1954, Επίδαυρος, με την παράσταση Υπόλυτος. Οι κριτικοί τον αποθεώνουν και οι γυναίκες τον ερωτεύονται. Οι εφημερίδες θα γράψουν το Φεστιβάλ της Επιδαύρου και ο Αλέκος Αλεξανδράκης προκαλέσας εντύπωσιν εις τας χιλιάδας των θεατών. Σε ένα κατάμεστο αρχαίο θέατρο έπαιξε. Έτσι ξεκίνησε η καριέρα του μεγάλου ηθοποιού, αλλά και ενός από τους γοητευτικότερους άνδρες της εποχής. Έκανε 4 γάμους, 3 θρησκευτικούς, έναν πολιτικό, απέκτησε 2 παιδιά, ενώ με την τελευταία σύντροφο της ζωής του, την Όνικα Γαλινέα, έζησε μαζί 20 ολόκληρα χρόνια. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης αναφυσβήτητα είχε μία σπάνια γοητεία. Όπως έλεγε και ο ίδιος, δεν έτρεχε αυτός πίσω από τις γυναίκες. Οι γυναίκες τρέχαν πίσω από αυτόν. Δεν υπάρχει γυναίκα που να αρνιότανε στον Αλεξανδράκη αν της έλεγε έλα. Μου λέτε κάτι? Τι? Ξύπνια είμαι, κοιμάμαι, ονειρεύομαι, πέθανα. Τι μου συμβαίνει τέλος πάντων? Δεν μ' αγαπάς? Εγώ δεν σε αγαπάω. Εγώ σε αγαπάω τόσο, τόσο. Σ' αγαπάω. Ήταν τόσο gentleman και τόσο σπουδαία η ομορφιά του που όλες οι πρωταγωνίστρες της εποχής ήθελαν να είναι κοντά στον Αλέκο τον Αλεξανδράκη. Τέσσερις γάμοι, 4 διαζύγια και 2 παιδιά είναι ο απολογισμός της οικογενειακής ζωής του Αλεξανδράκη, ο οποίος παρόλα αυτά ποτέ δεν είχε ως αυτό σκοπό το γάμο. Ο Αλέκος δεν μπορούσε να κάνει 4 γάμους, 104 γάμους. Ο Αλέκος δεν πίστευε καθόλου στο γάμο και όταν του είχα πει «Μα είσαι κάνει 3 γάμους, γιατί τους έκανε?» «Τώρα γιατί να τους χαλάσω το χατήρι, δεν μου αρέσει να λέω όχι, ξέρω ότι θα κάνω το γάμο και μετά θα χωρίσω». Τόσο απλά. Είχε εύκολο το ναι. Αλλά και εύκολο το διαζύγιο. Το ένα πίσω από το άλλο.
Ο βιογράφος του Αλεξανδράκη υποστηρίζει με βεβαιότητα πως ο ηθοποιός είχε μια σύντομη και κρυφή σχέση με τη γοητευτική Έλλη Λαμπέτη. Η σχέση του με τη Λαμπέτη είναι σχεδόν άγνωστη. Mm-hmm. Ναι, και μάλιστα ο Αλέκος Αλεξανδράκης δεν ήθελε να βάλουμε τη σχέση αυτή μέσα στο βιβλίο, γιατί θεωρούσε ότι είναι κάπως μειονεκτικό για μια προσωπικότητα σαν τον ίδιο, ότι δεν θα άξιζε τέτοιο πράγμα από τη στιγμή που ήταν θαμμένο μυστικό, θα έπρεπε να μείνει έτσι. Με τη βοήθεια του γιού του Βάσια και με τις νύφες του της Ελένης της Δεσποτίδου, κατορθώσαμε να βάλουμε και αυτό το κεφάλαιο, το οποίο νομίζω ότι είναι από τα αξιόλογα, γιατί θα έμενε μυστικό αν δεν το βγάζαμε. Και θυμάμαι ότι ο Αλεξανδράκης ήθελε πολύ να συνάψουν δεσμό με την Έλλη τη Λαμπέτη και να μάλιστα να το προχωρήσουν και να κάνουν και παιδί. Ο δεσμός τους δεν κράτησε πολύ, καθώς ο Αλεξανδράκης, τελειόφυτος τότε του Βασιλικού Θεάτρου, ακολούθησε σε μία περιοδία την επιτυχημένη ηθοποιό και θειασάρχη Κατερίνα Ανδρεάδη. Δεν είχα τελειώσει τη σχολή και με πήραν από τη σχολή να παίξω ένα τεράστιο ρόλο. Και δόθηκε ειδική άδεια από το Βασιλικό Θέατρο να με παραχωρήσουν εκεί. Και αυτή την πρώτη βραδιά τη θυμάμαι. Δεν φεύγει από το μυαλό. Ενώ δεν θυμάμαι πια τα έργα τα περισσότερα. Εκείνο το θυμάμαι. Ήταν η πρώτη φορά. Μάλιστα. Η έναρξη της περιοδίας ήταν το τέλος για τη σχέση του με τη Λαμπέτη. Οι συμφοιτητές του θεώρησαν ότι είχε δεσμό με τη Θεία Σάρχη. Δεν ήταν παρά φήμες που μάλλον οφείλονται στη νεανική ζήλια των συμφοιτητών. Με το θείασο της Ανδρεάδη περιοδεύουν σε Κύπρο, Αίγυπτο και Σουδάν. Εκεί γνώρισε τη Μάρτς Βάλδη. Μια Ελληνοαιγύπτια νομίζω ήταν, η οποία πρέπει να ήταν και πολύ πλούσια. Και αυτός ήταν ένας έρωτας, όπως έλεγε ο ίδιος, εντελώς τυχαίος. Δεν τον επιδίωξε ο ίδιος. Απλά σε μια παρέα βρεθήκανε και αυτή μετά ήρθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε εδώ πέρα για χάρη του Αλέκου του Αλεξανδράκη. Πρέπει να ήταν μια παχιά κυρία με πολλά λεφτά και τον είχε εγκαταστήσει στην Μεγάλη Βρετανία και απολάμβανε όλα τα αγαθά του πλούτου της κυρίας. Ο γάμος έγινε το 1950. Ο Αλεξανδράκης ήταν 22 ετών. Δεν κράτησε πολύ ο δεσμός αυτός. Κράτησε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 χρόνια. Αλλά όπως έλεγε και ο ίδιος, και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν με χαμηλωμένα τα μάτια πάντα όταν μιλούσε για τους δεσμούς, έλεγε ότι ήταν και αυτή μια γυναίκα ακόμα που πέρασε από τη ζωή μου. Ο Αλεξανδράκης σχεδόν δραπέτευσε από τον πρώτο γάμο του. Όπως μου έλεγε, μετά που συνεργαστήκαμε και δεθήκαμε πάρα πολύ και μιλάγαμε σχετικά με τη σχέση μας και με την ελευθερία, λέγουμε αυτή με είχε στο Μεγάλη Βρετάνια μέσα, ό,τι ήθελα, τα ουίσκια μου, το bar free, όλα ελεύθερα για μένα. Εγώ δεν ήμουν ελεύθερος. Ό,τι ήθελα το είχα, δεν ήμουν ελεύθερος. Και μια μέρα, λέει, άνοιξα την πόρτα του ξενοδοχείου, έφυγα και χάθηκα. Και χάθηκε. Καλοκαίρι του 1954, ο Αλέκος Αλεξανδράκης κάνει μπάνιο στη Γλυφάδα. Εκεί συναντά την πιο όμορφη Γαλλίδα, την Κλοντ Σαμπαντού. Ήταν μια από τις πιο όμορφες γυναίκες της εποχής, Μις Γαλλία. Τα καμάκια της Γλυφάδας την περικυκλώνουν. Την πολιορκία λύνει ο Αλέκος Αλεξανδράκης, που γοητεύει τη Γαλλίδα. Επενεύει ο Αλεξανδράκης με την αδερφή του, τη Μάνια, με αποτέλεσμα να τη σώσουν. Αυτή το θεώρησε ότι ήταν gentleman, ότι ήταν εγώες κλπ. Πήγανε, πιάνε ένα ποτό και έτσι ξεκίνησε το ειδήλιο αυτό. Χωρίς να το θέλει ο ίδιος ο Αλεξανδράκης, όπως λέει ο ίδιος. Ο ηθοποιός ξεκινά περιοδία με σταθμό το Παρίσι. Εκεί γνωρίζει τους γονείς της.
Ο δεύτερος γάμος του Έλληνα Ζεν Πρεμιέ έγινε το 1954 και κράτησε περίπου 3 χρόνια, όσο και ο πρώτος. Γιατί ρε Στέφη? Τι? Γιατί δεν θες? Ωραία θα περνάγαμε μαζί ρε Στέφη. Η γυναίκα που επηρέασε περισσότερο τη ζωή του μεγάλου ηθοποιού ήταν η Αλίκη Γεωργούλη. Το 1957 παντρεύονται, αλλά ο γάμος δεν παίρνει μεγάλη δημοσιότητα, καθώς αφήνουν έξω από το μυστήριο τις κάμερες των φωτογράφων. Η Αλίκη Γεωργούλη ήταν μια καταξιωμένη ηθοποιός του θεάτρου και στρατευμένη στην αριστερά. Λόγω του ότι η Αλίκη ήταν στην ΕΔΑ τότε και τα λοιπά, τον έκανε αριστερό. Τον έβαλε στην ΕΔΑ και έγινε μαχητικότατος. Όσο καιρό ήταν με την Αλίκη, ήταν μαχητικότατος. Ο Αλέκος δεν ήταν. Ότι δεν είχε προσωπικότητα. Απλώς διαπίστωσε ότι έχει δίκιο σε αυτά που του λέει. Και έτσι εστράφει προς εκείνη την πορεία πλέον. Και γι' αυτό και αγωνιζόταν για δίκαια, για το θέατρο, για την υψηλή τέχνη. Η πολιτικοποίηση του Αλέκου Αλεξανδράκη είναι ριζική. Δεν φοβάται τις διώξεις και δεν μασά τα λόγια του. Μαρία, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν έχω το δικαίωμα να σου εξηγήσω. Θέλω όμως να ξέρεις πως δεν ήρθα εδώ μόνο για τα σαμποτάζ. Έχω μια ειδική αποστολή. Αν πετύχει, ίσως η κατάσταση για την Ελλάδα αλλάξει όμως. Τα Χριστούγεννα του 1960 ο Μανώλης Γλέζος είναι στη φυλακή και ο Αλεξανδράκης βρίσκει τη δύναμη να του συμπαρασταθεί δημοσίως. Είχα πάει μια φορά στο σπίτι τους και να του κάνω μια συνέντευξη. Ήταν για την εφημερίδα Το Εμπρός, έχει κλείσει τώρα πια. Ήταν Χριστούγεννα και τους έκανα ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, με ποιον θα θέλατε να περάσετε την πρωτοχρονιά σας. Και μου απαντάει το εξής: με το Μανώλη Γλέζο στη φυλακή. Και το δημοσιεύουμε και γίνεται χαμός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το αναδημοσίευσαν η Ισβέστια και η Πράβδα στη Μόσχα. Και απαντά ο Αλεξανδράκης: θα ήθελα να περάσω τα Χριστούγεννα μαζί με το Μανώλη Γλέζο, τον οποίο εκτιμώ, είναι σύμβολο της ελευθερίας και του δυναμισμού. Τότε ξεσπά πολιτική θύελα. Ναι, ήμουνα κρατούμενος στις φυλακές και ξαφνικά μάθαμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν ήταν εύκολο να μαθαίνουμε νέα, μάθαμε ότι είπε αυτό το πράγμα ο Αλεξανδράκης, τον οποίο, όπως σας είπα, δεν γνώριζα προσωπικά, πέρα από το ότι είχα δει στις ταινίες του. Και οπωσδήποτε δημιούργησε μια εντύπωση, πως ένας άνθρωπος που δεν ξέραμε αν είναι αριστερός ή δεν είναι κτλ. Φτάνει στο σημείο να, με τέτοιο θάρρος, να λέει θα πάω, ήθελα να κάνω κρατούμενα μαζί με τον Μανώλη τον Γλέζο στο κελί των φυλακών. Η Αλίκη τον χειροκρότησε και τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Μπράβο καμάρι μου, του είπε. Η δήλωση του Αλεξανδράκη ήταν πραγματικά γενναία και ριζοσπαστική. Πολύ περισσότερο αν τη συγκρίνουμε με τις απαντήσεις των υπολείπων ηθοποιών. Ο Δημήτρης Χόρν είπε ότι θα έκανε Χριστούγεννα με κανένα. Ο Δημήτρης Μιράτ με τη γυναίκα του. Η Ρένα Βλαχοπούλου είπε με τον εαυτό μου. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος δήλωσε με οποιονδήποτε άνθρωπο. Ο Μίμης Φωτόπουλος έκανε χιούμορ υποστηρίζοντας ότι ήθελε να περάσει τις γιορτές με το Μέγα Αλέξανδρο. Δύο χρόνια μετά ο Μανώλης Γλέζος αποφυλακίστηκε και ο Αλεξανδράκης έδειξε πως εννοούσε αυτά που έλεγε. Όταν αποφυλακίστηκα το 1962, το Δεκέμβριο, 15 Δεκεμβρίου, η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω να βρω τον Αλεξανδράκη και να περάσουμε μαζί τα Χριστούγεννα του 1962 και με την Αλίκη τη Γεωργούλη. Κάναμε μαζί Χριστούγεννα. Α, έτσι. Ναι, δηλαδή, κάνατε γλέντι, Κάναμε γλέντι. Αναδρομικά. Όχι αναδρομικά. Με την ανάμνηση της δήλωσης του Αλέκου Αλεξανδράκη. Από τότε. Το θυμάστε το γλέντι αυτό? Με υποχρέωσε να ξεστορώ τι γίνεται μέσα στις φυλακές τα Χριστούγεννα.
Α, έτσι. Γιατί κατά διαβολική σύμπτωση έχω περάσει πάρα πολλά Χριστούγεννα μέσα στις φυλακές. Πάρα πολλά Χριστούγεννα. Να σου πω πάνω κάτω πόσα. 16. 16 Χριστούγεννα. Με διάφορες κατηγορίες κάθε φορά. Κάθε φορά Γερμανών. Με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς. Ο Αλεξανδράκης μετά από αυτήν την δήλωση τη δημόσια μπαίνει σε μια άλλη περιπέτεια και κάνει μια ταινία η οποία προκαλεί σάλο. Γιατί δεν είναι μόνο ωραία ταινία, είναι ταινία που λογοκρίνεται. Είχατε μιλήσει καθόλου για το θέμα της λογοκρισίας της ταινίας του? Ναι, okay. εγώ έλεγα τα τροφυλακών και εκείνος μου έλεγε όλη τις συνέπειες που είχε από αυτή τη δήλωση με την ταινία του. Τον πετσοκόψατε. Ναι. Πάντως η ουσία είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο που με θυμήθηκε όταν ήμουν φυλακή, γεννήκαμε φίλοι μετά. Το 22 Απριλίου του 1963, ο Γρηγόρης Λαμπράκης διοργανώνει τη μαραθώνια πορεία ειρήνης, την οποία εμποδίζει με πρωτοφανή μέτρα η αστυνομία. Γίνονται συλλήψεις σε όλη την Αττική. Στις 8 το απόγευμα συνελήφθησαν εντός ταξί επί της λεωφόρου Κηφισίας ο ηθοποιός Αλέκος Αλεξανδράκης και η σύζυγός του Αλίκη Γεωργούλη. Νωρίτερα είχαν συλλάβει τον Μίκη Θεοδωράκη, τον ζωγράφο Μίνο Αργυράκη και τη σύζυγό του. Ήταν η αρχή για τις περιπέτειές του με τα όργανα της τάξης. Στην ίδια εφημερίδα δημοσιεύεται μεγάλη διαφήμιση της ταινίας «Η Ψεύτρα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Δαλιανίδη. Η αναγνωρισιμότητά του δεν εμπόδισε τη σύλληψή του. Το αντίθετο. Την πρώτη πορεία μαραθώνια που απογορεύτηκε το 1963. Με τον Λαμπράκη. Ναι, είχαμε πιαστεί μαζί. Ο Μίνος ο Αργυράκης, ο Αλέκος, εγώ την κοπάει από τη Μάντρα στη Φιλαδέλφια, στη σχολή αστυνομίας μας είχαν κλεισμένος και αυτός έμεινε όλη την νύχτα εκεί και την άλλη μέρα τον αφήσανε. Ο Μανώλης Γλέζος, φίλος πια με τον Αλεξανδράκη, ήταν ανάμεσα στους συλληφθέντες. Στο ταξί που θα πήγαινε στη συγκέντρωση, θα τελειώνα. Ναι. Πολλοί είχαν στήσει ένα τεράστιο δίχτυ σε ολόκληρη την περιοχή των Αμπελοκήπων και όποιος πήγαινε προς τα εκεί το πιάνε, όποιος είχε καταφέρει να πάει προηγούμενα και είχε ξεκίνησε η διαδήλωση και μας πιάσανε στη διαδήλωση. Γεωργούλη και Αλεξανδράκης μετά από 8 χρόνια χώρισαν τους δρόμους τους. Η ηθοποιός πικράθηκε. Η Γεωργούλη γράφει ένα βιβλίο όπου αφήνει εχμές για τον Αλεξανδράκη. Αυτός όχι μόνο δεν σηκώνει το γάντι, αλλά αποφεύγει να δώσει οποιαδήποτε συνέχεια. Όταν είπε το Αλέκο ότι ξέρετε, τι θυμάστε από το γάμο σας με την κυρία, με την κυρία Γεωργούλη, μου είπε ότι τα καλύτερα. Μου είπε τα καλύτερα, είσαι ανθρωπιό και σαν άνθρωπο, ξέρει γυναίκα και σαν αγωνίστρια και τα πάντα. Δεν είπα, ξέρετε ότι έχει βγάλει ένα βιβλίο και λέει για εσάς κάτι πράγματα. Και ενώ είμαι σίγουρος ότι το έχει διαβάσει το βιβλίο, ξέρω ότι το έχει διαβάσει, μου είπε, αχ όχι, δεν το έχω υπόψη μου, φαντάζομαι θα έχει πει κάτι καλό για μένα, δεν είναι. Και εκεί έκοψε και τη συζήτηση. Όταν η Αλίκη Γεωργούλη έφυγε από τη ζωή, ο Αλεξανδράκης δεν πήγε στην κηδεία της. Πάτσε και το βιβλίο της συγχωρεμένη Αλίκη Γεωργούλη, το κάνει φιλοφτερό που λένε. Και άδικα τον κάνει φιλοφτερό, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι για να τον κάνεις φιλοφτερό. Είδαμε, κυρίες και κύριοι, τους γάμους, τους τρεις του Αλέκου Αλεξανδράκη, την έντονη πολιτική του δράση δίπλα στην τρίτη του σύζυγο, την Αλίκη Γεωργούλη, με την οποία έκανε και την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα με τη Συνοικία το Όνειρο, η οποία βεβαίως λογοκρίθηκε και κόπηκε. Την ιστορία αυτή τη σημαντική ταινία, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ένα κινηματογραφικό ντοκεμαντέρ της εποχής, θα παρακολουθήσουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το αφιέρωμα στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ύστερα από διάφορους ρόλους που τον καθιέρωσαν ως ηθοποιό, ο Αλεξανδράκης στράφηκε στη σκηνοθεσία. Με σενάριο του ποιητή Τάσου Λιβαδίτη και του συγγραφέα Κώστα Κοντζιά, κάνει την πρώτη του απόπειρα πίσω από τις κάμερες στη συνοικία Το Όνειρο, την ταινία στις αρχές δεκαετίας του 60. Ο Αλεξανδράκης και η Γεωργούλη ξεπέρασαν τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, αλλά βρήκαν μπροστά τους το τέρας της κρατικής λογοκρισίας. Η συμμετοχή του Μανου Κατράκη και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μάλλον δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Η λογοκρισία την έκοψε γιατί, όπως ανέφεραν οι λογοκριτές, έδειχνε πολύ φτώχεια. Οι επικριτές δικαιολογήθηκαν εκ των υστέρων ότι ήταν μια περίοδος που η κυβέρνηση Καραμανλή προσπαθούσε να ανορθώσει την ελληνική οικονομία και να κάνει ελκυστική την Ελλάδα στους ξένους τουρίστες και στους επενδυτές. Η ρεαλιστική λοιπόν ταινία του Αλεξανδράκη σε μια συνοικία με τρόγλες πολύ κοντά στην Ακρόπολη δεν εξυπηρετούσε τα κυβερνητικά σχέδια και προκάλεσε πανικό στον αρμόδιο υπουργό και στους λογοκριτές που την πολέμησαν. Μάλιστα, η αστυνομία επενέβη βία και διέκοψε την πρεμιέρα στο Radio City. Στα θεατρικά νέα, όπως βλέπουμε, οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες έγραψαν για την αυθαίρετη διακοπή της ταινίας και επέκριναν τον υφυπουργό που καρατόμησε την αρμόδια επιτροπή που είχε χορηγήσει έγγραφη άδεια προβολής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Γενική κατακραυγή γράφουν οι εφημερίδες και έκθετος ο υφυπουργός. Αυτά ήταν τα βασικά θέματα των ρεπορτάζ εκείνη την εποχή. Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας εκτός συναγωνισμού και για τον Αλεξανδράκη ήταν μια μεγάλη οικονομική καταστροφή. Χρυσάφι, σαν χλαμάρες. Και σαν που βρίσκεται τώρα αυτό το χρυσάφι? Με στη γριά. Θα σου στρίψω το λαρίκι. ...1961, ο Αλέκος Αλεξανδράκης κάνει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα με την ταινία «Συνοικία το όνειρο». Αυτή την ταινία τη θυμάμαι με πολύ συγκίνηση, παρόλο που ήταν τρομερές οι δυσκολίες. Όταν έκανα τη «Συνοικία το όνειρο» πίστεψα πως πια άρχιζε η πραγματική μου καριέρα πίσω από τη μηχανή. Ότι πια θα έκανα τη σκηνοθετική δουλειά. Πρωταγωνίστρια και συμπαραγωγός ήταν η σύζυγός του, Αλίκη Γεωργούλη. Μπα, κάνεις και τη δύσκολη. Κάτω τα ξερά σου. Αν τα μάθα για σένα. Δικός μου λογαριασμός. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε λεφτάδες. Έτσι που πας δεν θα καταλήξεις καλά, ρε Στέφη. Εκείνη την εποχή του 60 είχε ένα όνειρο όμως. Ένα όνειρο ακριβό. Χρειάζονταν λεφτά. Πολλά λεφτά. Για να φτάσω να την κάνω, δούλεψα αρκετές ταινίες και μάζευα τα λεφτά. Γιατί είχα και μια μεγάλη συμμετοχή στην παραγωγή, γιατί αλλιώς κανένας δεν δεχόταν να την κάνει. Εγώ μπόρεσα και βρήκα τα λεφτά και οργάνωσα όλη αυτή την τεράστια δουλειά που ήταν τότε για μας, τη συνοικία, το όνειρο. Θα μ' αρχίσεις κι εσύ τα παπαντίστικα σαν τη μάνα μου και τις άλλες γλώσσες της γειτονιάς. Σας συχάθηκα όλους σας και τα μούτρα σας και τη βρωμιά που ζείτε. Κατάλαβες, πουλάκι μου. Εκείνη την εποχή του 60 είχε ένα όνειρο όμως, ένα όνειρο ακριβό. Χρειάζονταν λεφτά. Πολλά λεφτά. Για να φτάσω να την κάνω, δούλεψα αρκετές ταινίες και μάζευα τα λεφτά. Γιατί είχα και μια μεγάλη συμμετοχή στην παραγωγή, γιατί αλλιώς κανένας δεν δεχόταν να την κάνει. Εγώ μπόρεσα και βρήκα τα λεφτά και οργάνωσα όλη αυτή την τεράστια δουλειά που ήταν τότε για μας, τη συνοικία, το όνειρο. Θα μ' αρχίσεις κι εσύ τα παπαντίστικα σαν τη μάνα μου και τις άλλες γλώσσες της γειτονιάς. Σας συχάθηκα όλους σας και τα μούτρα σας και τη βρωμιά που ζείτε. Κατάλαβες, πουλάκι μου. Η συνοικία το όνειρο δεν μας έδωσε λεπτά. Σε κανέναν δεν έδωσε λεπτά. Ούτε στον Αλεξανδράκη. Έδωσε όμως πολλές χαρές. Πολλά ταξίδια, πολλές γνωριμιές. Πού το περίμενε κανείς, και μια και μιλάμε για τον Αλέκο, πού το περίμενε ο Αλέκος να βρεθεί σε τόσα μέρη που δεν θα πήγαινε ποτέ, με τόσους ανθρώπους που ίσως ποτέ δεν θα τους συναντούσε. Τον κάλεσαν στην Ρωσία μαζί με
10 τους καλύτερους καλλιτέχνες, σκηνοθέτες του κόσμου. Μας φάλξαν στη Μόσχα να πάμε στην τηλεόραση. Εμείς ακόμα δεν είχαμε δει ούτε το κουτί της τηλεόρασης στην Ελλάδα. Και ξαφνικά πάμε στην τηλεόραση και βλέπουμε ότι η υπουργός πολιτισμού τότε θα κρατούσε μία συζήτηση, θα διεύθυνε μία συζήτηση που έπαιρναν μέρος. Ο Αλεξανδράκης, εγώ, ο Ανρί Λαγκλουά, ο Βισκόντι και ο Φελίνη. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή και σαν σκηνοθέτης ο Αλέχος έδωσε εξετάσεις και πέτυχε. Και εγώ απορώ πως δεν συνέχισε. Απέθατο πράγμα, κυρία μου, απέθατο πράγμα. Από διάλυση είπαμε. Από χρεοκοπία. Από χρεοκοπία. Το πλήσω που καράς. Όλα είναι από διάλυση. Μάζευτα. Άντε ρε Σάχλεπ, θα κάνεις εσύ τέτοιο κόλπο. Στη Ζητιανιά θα ψοφήσεις. Η ταινία ενόχλησε πολύ την τότε κυβέρνηση επειδή έδειχνε την Ελλάδα της φτώχειας και της μιζέριας. Η πρώτη ταινία που ασχολήθηκε με τη φτώχεια, με τις αδικίες. Αυτή ήταν η μεγάλη αξία της. Ήταν μια γνήσια λαϊκή, όχι λαϊκίστικη, ελληνική ταινία. Γεια σου Ρίκα, ζαμεθύμισα. Επηρεασμένος ίσως από τις πολιτικές του θέσεις, τόνισε περισσότερο στην ταινία αυτή ορισμένα στοιχεία λαϊκά που ήθελε, έδωσε μια πιο πολιτική γραμμή στην ταινία αυτή, νομίζω, από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Ψώνιο του κινηματογράφου. Μου συστήθηκε για κόρη στρατηγού. Γιατί γελάτε εσείς? Δούλωσα στρατηγίνα μου. Οι συντελεστές ευνηδιάστηκαν όταν οι λογοκριτές ενοχλήθηκαν από το ρόλο του τρελού της γειτονιάς. «Η τρελή είναι στα άσυλα και όχι έξω», ήταν η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής που ήθελε να δείξει μια ειδηλιακή εικόνα της Ελλάδας και όχι την γκρίζα αλήθεια που κατέγραψε ο κινηματογραφικός φακός. Από το σενάριο είχαν κόψει πολλά. Στις εφημερίδες καυτηριάζεται η τακτική των λογοκριτών. Ο Μάριος Πλωρίτης γράφει ότι υπάρχουν επιφυλάξεις για το έργο. Όχι όμως όπως ισχυρίστηκαν γελιοδέστατα μερικοί εθναμίντορες που ανατρίχιασαν επειδή η ταινία παρουσιάζει την άθλια ζωή μιας αθηναϊκής συνοικίας. Σύμφωνα με τη λογική τους, γράφει ο Πλωρίτης, θα ήταν αντεθνικό κάθε έργο που τολμά να ισχυριστεί πως υπάρχει Ελλάδα και πέρα από τον Παρθενώνα, τη Λεωφοροσουνίου και τα Αστέρια. Μας την απαγορέψαν την ταινία για αρκετά μεγάλο διάστημα. Μας την έκοψε η λογοκρισία. Οι κριτικοί οργίζονται. Σε άλλο δημοσίευμα διαβάζουμε: «Τι στενοκεφαλιά, τι μέγεθος παχυλού και αγράμματου σνομπισμού πρέπει να υπάρχει στα μυαλά εκείνων που προκάλεσαν τις απογοητεύσεις επειδή η ταινία δείχνει φτώχεια. Γιατί να μην απονείμουμε στον κύριο αυτόν το μεγαλόσταυρο της βλακείας?» Βέβαια εξακολουθεί να παίζεται λογοκριμένη, γιατί είχαν κόψει και τα αρνητικά. Και έτσι τώρα που την είδα στην τηλεόραση προκαιρού δεν τη γνώρισα. Ήταν άγρια εποχή, αλλά είχα τέτοιους συνεργάτες και από τους ηθοποιούς και ήταν ο Μίκης που έκανε τη μουσική και που δεν ήταν μόνο που έκανε τη μουσική. Τον ενδιέφερε η ταινία, κουβάλαγε τα έπιπλα, ήταν το ίδιο Κατράκης. Ήταν συγκινητική. Μικρά μου ανήλια στενά και σπίτια χαμηλά μου βρέχει στη πτώτο γειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου.
στη φτωχό γειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου. Οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας αποφάσισαν να δράσουν δυναμικά. Ζήτησαν τη βοήθεια της Ελένης Βλάχου, της πανίσχυρης εκδότριας της εφημερίδας Καθημερινή. Θυμάμαι φύγαμε με την Αλίκη, τη Γεωργούλη, τον Βασίλη τον Μεσολογγίτη, τον πρώην του Σωματείου Ηθοποιών τότε, την Ειρήνη, την Ειρήνη Παπά, και εγώ το παλικαράκι μαζί, και πήγαμε στη Βλάχου. Η εκδότρια είχε αποφασίσει να σταθεί στο πλευρό του ηθοποιού. Η Βλάχου ζήτησε τότε και από τον Καραμαλή να επέμβουν ώστε να μην υπάρχουν τόσα προβλήματα απέναντι στον Αλεξανδράκη και σε αυτό που πίστευε. Όλες του οι ταινίες είχαν μέσα και κάποια πολιτική χρειά, άσχετα αν ο ίδιος πολλές από τις ταινίες που του ζητούσε ο Φίνος δεν τις πίστευε και τις έκανε κατά ανάγκη από τα χρήματα. Αν θα δείτε όμως τις ταινίες όπως είναι η Συνοικία του Όνειρου ή κάποιες άλλες που του δίνονταν ευκαιρία να περάσει τα πολιτικά του μηνύματα, τα περνούσε. Στη βιογραφία του Αλεξανδράκης λέει πως ο ίδιος ο Καραμανλής έδωσε άδεια να προβληθεί τελικά η ταινία αφού πρώτα έκοψε αρκετές σκηνές. Ζήτησαν από τον Αλεξανδράκη να πάει τότε στην εταιρεία παραγωγής και να δει που καίγανε οι αστυνομικοί τα κομμάτια της ταινίας που είχαν κόψει. Αυτός είναι ο λόγος που ο Αλέκος δεν είχε ούτε μία κόπια αυτής της ταινίας, ούτε μία φωτογραφία, κάτι. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πάρα πολύ συχνά του έλεγα, το βρίσκω αδιανόητο, και μου έλεγε από τη στιγμή που κόπηκε δεν με αφορά. Η Συνοικία το Όνειρο κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Radio City. Στον κινηματογράφο βρίσκονται προσκεκλημένοι Έλληνες και ξένοι επίσημοι. Παρά την άδεια, το παρακράτος επιμένει και διακόπτει την προβολή. Τα νέα γράφουν. Η κυβέρνηση διέκοψε χθες αυθαιρέτως την προβολή ελληνικής ταινίας. Προηγουμένως είχε χορηγήσει έγγραφη άδεια. Στον τύπο δημοσιεύεται και η προσωρινή άδεια προβολής της Επιτροπής Ελέγχου. Η διακοπή ήταν εξαιρετικά βίαιη. Στον κινηματογράφο εισέβαλαν ένστολη. Ξαφνικά μόλις πέφτουν οι τίτλοι, το τσερέρικ, μόλις διακοπή του ρεύματος. Είχε ανεβεί ο αστυνόμος απάνω στην καμπίνα και κατέβασε το γενικό διακόπτη. Στην αίθουσα ήταν δημοσιογράφοι, ξένοι πρεσβευτές και μορφωτικοί ακόλουθοι από διάφορες χώρες. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Πηλιχός ήταν αυτόπτης μάρτυρας και γράφει στο ρεπορτάζ του. Η αστυνομία κατόπιν μιας ξαφνικής, όσο και ανεξήγητης, διαταγής του Υπουργείου Προεδρίας της κυβερνήσεως, εισέβαλε στον κινηματογράφο 20 λεπτά αργότερα από την έναρξη της προβολής. Έβγαλε από την αίθουσα τους προσκεκλημένους δημοσιογράφους. Την ώρα της διακοπής έγιναν επεισόδια που κατέληξαν στη σύλληψη των ηθοποιών Αλέκου Λιβαδίτη και Νίκου Βουγά. Η Ελένη Βλάχου γίνεται έξαλλη. Η κυρία Βλάχου, αξιοπρεπής της δεξιάς, της φωτισμένης δεξιάς, που θα λέγει και ο Φλωράκης, και πήγαμε και πήρε αμέσως τον Καλατσάκο, τον υπουργό δημόσιας τάξης τότε, και τον έκανε κουρέλι. Του λέει, αν θέλετε να απαντήσετε σε μια κομμουνιστική ταινία, κάντε κι εσείς μια ταινία με τις δικές σας ιδεολογίες. Όχι να πηγαίνει ο αστυνόμος μπροστά στους ξένους ακόλουθους των πρεσβειών να κατεβάζει το διακόπτη. Στο ίδιο άρθρο, ο δημοσιογράφος Γιώργος Πηλιχός γράφει: «Είμαι από τους λίγους τυχερούς που είδαν τη Συνοικία το Όνειρο. Ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική της αξία, είναι μια ταινία που δεν αποσκοπεί σε πολιτική προπαγάνδα». Τη βίζα θα καταντήσεις. Και εσύ θα ψοφήσεις στη φυλακή! Την εντολή είχε δώσει ο τότε υφυπουργός Τριανταφυλάκος, ο οποίος σύμφωνα με τους αστυνομικούς έτσι διέταξε τηλεφωνικώς. Ο υφυπουργός βέβαια την είχε κρίνει ακατάλληλη μόνο για ανηλίκους και είχε δώσει έγγραφη άδεια, την οποία απέσυρε τηλεφωνικά. Έχουμε δει πως στη βλογοκρισία βάσανο
απερίγραπτο. Μέσα από το βάσανο έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Την επόμενη ημέρα, ο υφυπουργός τύπου διέλυσε την επιτροπή που έδωσε άδεια στο φιλμ «Συνοικία το όνειρο». Παρά τις καταπληκτικές κριτικές, οι διώξεις οδήγησαν σε εισπρακτική αποτυχία. Στην ταινιά «Συνοικία το όνειρο» είχε επενδύσει όλα τα χρήματα, όλη του την περιουσία, γιατί ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή και ήταν σχεδόν όλα εξωτερικά γυρίσματα. Και τι γινόταν, όποιος πήγαινε να δει την ταινία, είτε κατέγραφαν το όνομά του οι αστυνομικοί, είτε τον πήγαιναν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων με αποτέλεσμα αυτό να ακουστεί σε όλη την Αθήνα. Και το μόνο που έκανε ήταν 2.000, αν θυμάμαι, 300 κάτι εισιτήρια. Πάρα πολύ λίγα για ταινία. Η ταινία γυρίστηκε στο αληθινό σκηνικό της συνοικίας Ασυρμάτου στην Πλάκα. Ήταν η Ελλάδα που οι κυβερνώντες ήθελαν να κρύψουν και όχι να βοηθήσουν με συγκεκριμένα μέτρα ανάπλασης. Καθόσαστε εδώ ζαμπλάκες και κλαίτε τη μοίρα σας. Δώστε μου στο χέρι λίγη σημαγιά και σου φέρνω εγώ λαθρέο που να πιάνεις 5 φορές τα λεφτά σου. Στη φυλακή ξέρεις ποιον έκανα παρέα, τον Κραπούλια. Ξέρεις τι πάει να πει Κραπούλιας. Όλο το λαθρέο το κρατάει στα χέρια του και από μέσα ακόμα. Καλή δουλειά. Ζω. Πού θα βρεις τη μαγιά. Σύζεγεται πράγμα στα χέρια σας. Πράγμα, τι πράγμα. Το χρυσαφικό, ναι. Το βραχιόλι. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Η Ελένη. Το ξέρω πως είστε χαλβάδες. Γεια σας. Πρέπει να επανορθωθεί ένα ολίσθημα, γράφει ο Γιώργος Ανδρουλιδάκης. Ένα κράτος που ξέρει τι γυρεύει, θα έπρεπε την πρεμιέρα της ταινίας αυτής να την επιβάλλει αναγκαστικά να δοθεί στο συνοικισμό Ασυρμάτου. Και στο τέλος της παραστάσεως θα έβγαινε στη σκηνή ένας εκπρόσωπος της κυβερνήσεως να αναγγείλει στους κατοίκους τα μέτρα που αποφασίστηκαν για τη βελτίωση της καταστάσεως. Η Herald Tribune ήταν μία από τις πολλές ξένες εφημερίδες που έγραψε θετική κριτική για την ταινία. Η ταινία συμμετέχει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Οι φήμες οργιάζουν ότι ο Αλεξανδράκης θα αποσύρει την ταινία. Ο ίδιος αναγκάζεται να δηλώσει. Απορώ δια ποιο λόγο ανεγράφει ότι θα αποσύρω την ταινία μου «Συνοικία το όνειρο». Η ταινία προβλήθηκε και ο Αλεξανδράκης με την Αλίκη Γεωργούλη αποθεώθηκαν από τον κοινό. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης η ταινία πήρε το βραβείο φωτογραφίας. Το μόνο βραβείο που δόθηκε ήταν στη φωτογραφία. Που ήταν πολύ καλή φωτογραφία, γιατί ήταν ο μέτρο των φωτογράφων τότε, ο Δήμος Σακελαρίου. Αλλά ήταν σαν να ήταν επίτηδες. Οι κριτικοί κατέληξαν ότι ήταν μεροληπτική η στάση της Επιτροπής έναντι του Μίκη Θεοδωράκη και της ταινίας. Όταν γύρισε η ταινία, ρώτησε ο Λιβαδίτης ο Τάσος, που ήταν σεναριογράφος, τι έγινε με την ταινία. Και του λέει ο Λέκος, άστα παιδί μου, λέει, χάσαμε τη συνδική και μας έπαιρε το όνειρο. Ο υφυπουργός Προεδρίας είχε αποφασίσει να μην επιτρέψει την προβολή της ταινίας στο εξωτερικό. Τελικά η ταινία προβλήθηκε στη Βενετία, αλλά όχι στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Έτσι λοιπόν γράφεται η ιστορία, με ψαλίδια και όνειρα, ή μάλλον με ψαλιδισμένα όνειρα. Και είναι άξιο αναφοράς ότι η συγκεκριμένη ταινία παίχτηκε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση και συγκεκριμένα στην τότε ΕΡΤ 2 τον Αύγουστο του 1983. Και βρήκαμε το απόκομα από τότε
από τις εφημερίδες που έλεγαν 22 χρόνια μετά την επεισοδιακή διακοπή, η ταινία προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, όταν επιστρέψουμε, ο Ζεν Πρεμιέ, ο εραστής του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Εδώ λοιπόν η μηχανή του χρόνου, εδώ και το αφιέρωμα στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Και μία έκφραση που πέρασε τότε στην ιστορία ήταν η εξής: «Επιτέλους ένας εραστής». Αυτό έγραψαν οι κριτικοί από την πρώτη κιόλας εμφάνιση του Αλεξανδράκη στο θέατρο. Το όνομα του έγινε συνώνυμο του ωραίου και του λεπτού γούστου. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο ίδιος αντιμετώπιζε με αμηχανία τις εκδηλώσεις θαυμασμού του γυναικείου κοινού, που πολλές φορές έφταναν σε σημείο ιστερίας. Υπάρχουν περιγραφές που λένε ότι οι θαυμάστριες είχαν φτάσει στο σημείο να μαζεύουν από το καμαρίνι του ακόμα και τις γόπες από τα τσιγάρα του. Έχει γραφτεί ακόμα ότι σε μια πρεμιέρα έκοψαν κομμάτια από τα ρούχα του και μονομάχησαν για το ποια θα πάρει το κασκόλ του. Ο ρόλος του Ζεν Πρεμιέ τον ακολουθούσε σε κάθε του βήμα. Παρ' όλα αυτά, ο Αλεξανδράκης δεν δημιούργησε σκάνδαλα. Έζησε διακριτικά και δεν δημοσιοποίησε ποτέ την προσωπική του ζωή. Ήταν ο αγαπημένος όλων των μεγάλων πρωταγωνιστριών και υπήρξε εγγύηση επιτυχίας για όλες. Αλέκη Βουγιουκλάκη, Τζένι Καρέζη, Ζωή Λάσκαρη. Και πάμε να δούμε αυτό το οποίο ετοιμάσαμε. Μαθήτρια στο γυμνάσιο ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Πρωτόβγαλτη ηθοποιός ήμουν αγωητευμένη μαζί του. Και τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, είμαι μαγεμένη μαζί του. Δεν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το ταλέντο και με αυτό το ύφος που έχει ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Για τον Αλέκο Αλεξανδράκη θα σας πω τα εξίστινα. Τι θεατρίνος, τι παιδί, τι συνάδελφος και τι μάτια. Αυτό που είπε η Αλίκη Βιουκλάκη για τον Αλέκο Αλεξανδράκη, για τη στάση του απέναντι στη γυναίκα γενικά, μου θυμίζει αυτό που είχε πει, είχα ακούσει κάποτε. Αλεξανδράκης είναι ο μόνος Ζαν Πρεμιέ που κάνει μια γυναίκα να αισθάνεται πραγματικά σαν γυναίκα. Το είχε πει αυτό. Ο Αλεξανδράκης είχε αναμφισβήτητα σπουδαίο ταλέντο, αλλά η ομορφιά του ήταν μια άλλη σφραγίδα επιτυχίας στο καλλιτεχνικό του διαβατήριο. Την εποχή που συνεργάζεστε ήδη είναι Ζεν Πρεμιέ, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Μα νομίζω από την πρώτη στιγμή που βγήκε στο θέατρο, βγήκε σαν πρωταγωνιστής και Ζεν Πρεμιέ. Τον άρπαξε στο θέατρο γιατί ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Ένας Ζεν Πρεμιέ πραγματικός όμως. Να σκεφτείτε ότι στη δεκαετία του 50 γύρισε 50 ταινίες. Ήταν ωραίο αγόρι και άρεσε πάρα πολύ στον κοριτσόκοσμο. Η παραγωγή, βλέποντας ότι πουλάει, του κάνανε συνέχεια προτάσεις να πάει να παίξει. Σύντομα ταυτίστηκε με ρόλους γυναικοκατακτητή. Κλασικό Ζεν Πρεμιέ και στη συνέχεια στην εξέλιξη ένας πολύ καλός ηθοποιός, ρολίστας, με εξαιρετικές ερμηνείες στο θέατρο, ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Πώς βλέπετε προς Θεού, κάποιες, δηλαδή πάρα πολλά νέα παιδιά που κραυγάζουν, δουλειάζουν, τότε δεν κάνανε έτσι. Δεν ήταν αυτός ο φανατισμός που έλεγε θα πεθάνουν, όχι. Αλλά ήταν χειροκρότημα με ήθος. Και οι αντιδράσεις για τον Αλέκο ήταν με ήθος. Με αυτά τα μάτια του, τα γαλαζοπράσινα, με αυτό το ωραίο στυλ του, όπως βγήκε. Η ζωή του Αλέκου Αλεξανδράκη είναι γεμάτη από εκδηλώσεις λατρείας των γυναικών, παρόλο που η εποχή που έζησε ήταν άκρος συντηρητική. Ο Αλέκος εκείνη την εποχή, το 1960, πραγματικά τα είχε όλα. Ήταν νέος, ωραίος, διάσημος, δημοφιλής, μαθήτριες πολλές τρέχανε πίσω του, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει, δεν μπορούσε να πάει στη θάλασσα, δεν μπορούσε να πάει ένα γλυκό σε ένα ζαχαροπλαστείο. Εγώ καμάρωνα,
Όταν κάναμε γυρίσματα εξωτερικά, σε δρόμους δηλαδή, μαζευόταν ο κόσμος και μαζευόντουσαν για πάρα πολλές γυναίκες. Ο ίδιος ο Αλεξανδράκης όμως ήταν σεμνός και δεν συμμετείχε στο star system της εποχής. Πρέπει να σας πω ότι ο Αλεξανδράκης πίστευε για τον εαυτό του ότι δεν είναι star, ήταν αντιστάρ. Δεν είχε καταλάβει ότι ήταν ο Μέγας Αλεξανδράκης. Δεν ήταν ανεδής. Δεν επιδείχνε καν την ομορφιά του. Δεν ήταν γυναικάς. Οι γυναίκες τον κυνηγούσαν. Δεν κυνηγούσα τις γυναίκες. Γιατί νομίζω ότι η γυναικάς είναι αυτός που πηγαίνει προς τις γυναίκες. Του αρέσουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι που τον πολιορκούσανε. Όποτε πλησίαζα το καμαρίνι του, υπήρχε μια ουρά ολόκληρη από κοπέλες που περιμέναν να τον δούνε και μάλιστα με κοροϊδεύανε τα κορίτσια του θεάσου και μου λέγανε «Έχει και ντιβάνι μέσα, έχει και ντιβάνι μέσα». Ακέτησα, θα ανοίξω. Και ακέτησα. Α, κατάλαβα. Και κατάλαβες. Όλα. Η Μάρθα Καραγιάννη ήταν μία από τις κοπέλες που εχμαλώτησε η γοητεία του Αλεξανδράκη. Εγώ τον ερωτεύτηκα στο «Η ουρανή είναι δική μας». Έχασα το μυαλό μου. Έκανα την προσευχή μου και έλεγα το Πάτερ ημών και μετά έλεγα στο Θεό να φυλάει τη μανούλα μου, το αυτό μου, το αυτό και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Τον έβαζα στο τέλος. Ναι, τέτοια Λόλα. Μιλάμε για Λόλα. Και όταν πήγα να τον δω, νόμιζα ότι είδα χερουβίμ, ότι κατέβηκε ένας άγγελος και μαγεύτηκα. Είχε μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες. Δεν τον αφήνει ανήσυχο, να γιάσει, ναι, που λένε. Μη μου μιλάς εμένα με αυτό το ύφος, γιατί τσαρπάζω από το μαλλί και σου δίνω ένα τέτοιο ξύλο που δεν το έχεις φάει ποτέ. Για δοκίμασε να δούμε. Μη μου λες εμένα για δοκίμασε. Θα σε σκοτώσω με το... Θα... Για να καταλάβετε πόσο αποτελεσματική ήταν η γοητεία του, θυμάμαι σε μία ταινία, ήταν στο νοσοκομείο, ανάπηρος, και έπρεπε να παίξει με τη νοσοκόμο, η οποία ήταν μια καινούργια ηθοποιός. Τη φώναξα λοιπόν την ηθοποιό μέσα να τη γνωρίσω στον Αλέκο για να της φύγει και το τρακ, θα έπαιζε με ένα πρωταγωνιστή γνωστό και... Τους γνωρίζω, ο Αλέκος λέει, συνάδελφό σου τάδε, θα παίξετε μαζί στη σκηνή, και την ώρα που τα λέω αυτά γίνεται blackout στο στούντιο. Βγαίνω έξω από το ντεκόρ και φωνάζω «Τι γίνεται παιδιά, από τη ΔΕΗ είναι το blackout». Εν πάση περιπτώσει, ώσπου να ρωτήσω τι ακριβώς συνέβη, ξαναέρχεται το φως. Ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα και η κυρία ήταν ήδη στην αγκαλιά του Αλέκου. Ο ίδιος ποτέ δεν μίλησε για αυτή την πτυχή της ζωής του, αλλά οι συνάδελφοί του έχουν όλοι μια ιστορία να διηγηθούν. Είχαμε γυρίσματα στο Λαγονίσι, μόλις είχε χτιστεί το ξενοδοχείο, και εκεί είχαμε σε μια μεγάλη αίθουσα από έναν χώρο. Και χρειαζόμαστε πολλούς νέους και νέες κοπέλες να συμπληρώσουν το χώρο πίσω. Όταν τελειώσαμε το βράδυ το γύρισμα, από το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ ήταν κατάκοποι, φεύγουμε και πάμε προς τα δωματιά μας. Στο διάδρομο λοιπόν έτυχε να με δίπλα με τον Αλέκο. Μου λέει, κουρασμένοι και τα λοιπά, αυτά στρίβουμε αριστερά, πάμε και βρισκόμαστε στις πόρτες δίπλα. Μου λέει, εδώ μένεις δίπλα μου. Λέω, ναι. Μου λέει, σε παρακαλώ, όταν ακούς και χτυπάνε την πόρτα μου συνέχεια, κάνε μου τη χάρη. Βγαίνει και λέει ότι δεν είμαι μέσα, για να μπορέσω να κοιμηθώ λίγο. Είχαν μάθει το νούμερο του δωματίου του και χτυπούσαν την πόρτα του, λένε. Η
Οι ιστορίες για τον Αλέκο Αλεξανδράκη δεν τελειώνουν εδώ. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για τις ταινίες, τους μεγάλους ρόλους στον κινηματογράφο, την οικογένειά του, τα παιδιά που απέκτησε, καθώς και για την περίοδο που έζησε μαζί με την Όνικα Γαλινέα 20 ολόκληρα χρόνια. Ξεχωριστό κομμάτι, περιπετειώδες και συγκρουσιακό, είναι η περίοδος της Χούντας, όπου βρέθηκε και πάλι στο στόχαστρο των αρχών, αυτή τη φορά των συνταγματαρχών. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.